Θα μιλήσουμε για αναπαραγωγή μελισσών και για το τι πρέπει να προσέχουν οι καλλιεργητές προκειμένου να μην δηλητηριάζουμε τις μέλισσες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αλυσανδράκη, είναι επίκουρος καθηγητής ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων τμήματος γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, εξειδίκευση στη μελισσοκομεία. Κύριε Αλυσανδράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω. Μια χαρά, είμαστε χαρά μας. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν το τέταρτο μέρος με ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Χαρά. Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Αναπαραγωγή μελισσών, πότε ξεκινάει? Αναπαραγωγή μελισσών, όταν λέμε, εννοούμε τη διαδικασία με την οποία οι μέλισσες πολλαπλασιάζονται. Σωστά. Και είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται την άνοιξη. Ναι. Επειδή οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, οι μέλισσες βγαίνουν από το χειμώνα και η αυθονία της τροφής που υπάρχει την άνοιξη τους δίνει τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν, να μεγαλώσουν και να διαιρεθούν ώστε να έχουμε περισσότερα μελίσσια. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τους κινδύνους που ελοχεύουν στο μέτωπο της ανάπτυξης και της διεύρυνσης ενός πληθυσμού, τι πρέπει να προσέξουμε? Ένα από τα βασικά ζητήματα που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, την περίοδο της ανάπτυξης των μελισσιών είναι και οι δηλητηριάζεις που αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Συγγνώμη. Ναι. Οι δηλητηριάζεις των μελισσιών μπορούν να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και τα φυτοφάρμακα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο περισσότερος κόσμος μπορεί αυτό να νομίζει, οι περισσότεροι μελισσοκόμοι μπορεί αυτό να νομίζουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι χειρισμοί από τον ίδιο το μελισσοκόμο οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες μελισσών λόγω δηλητηριάζεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα φυτοφάρμακα, πρέπει να ξέρετε ότι η παγκόσμια τάση είναι να χρησιμοποιούνται πλέον φυτοφάρμακα τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Πάρα πολλά νέα σκευάσματα τα οποία είναι φυτικής προέλευσης και διάφορες άλλες στρατηγικές που δεν χρησιμοποιούν χημικά. Αυτό θέλω να πω ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά δηλητηριάσεων των μελισσών από φυτοφάρμακα σε σχέση με πριν από 5-10 χρόνια. Αυτό που ήθελα όμως να τονίσω και να το καταλάβουν και οι μελισσοκόμοι είναι ότι πολλές φορές όταν ο μελισσοκόμος προσπαθεί να προστατεύσει το ίδιο το μελίσι από παράσιτα τα οποία μαστίζουν τις μέλισσες, κάνει κάποιους χειρισμούς χρησιμοποιώντας κάποιες ουσίες οι οποίες είναι τοξικές για τις μέλισσες, γιατί πέρα από τα παράσιτα που καταπολεμούν, έτσι, έχουν και κάποια τοξικότητα για τις ίδιες τις μέλισσες. Οπότε, αν οι χειρισμοί του δεν είναι πολύ προσεκτικοί ή αν τα υλικά τα οποία αγοράζει δεν είναι εγγυημένα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει ο ίδιος δηλητηρίαση στα μελίσσια του. Το οποίο είναι αρκετά συχνό τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να πω ότι οι μελισσοτροφές, δηλαδή οι τροφές που οι μελισσοκόμοι δίνουν στις μέλισσες, θα πρέπει να παράγονται, να παρασκευάζονται από τον ίδιο το μελισσοκόμο, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες οι οποίες να είναι καλές, δηλαδή να είναι ποιοτικές. Μέλι δικό του, γύρι που έχει μαζέψει ο ίδιος, ζάχαρη που έχει αγοράσει ο ίδιος. Το να αγοράζουμε τροφές από το εμπόριο δεν είναι κακό, αρκεί αυτές να είναι από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, να είναι εγγυημένες για το περιεχόμενό τους και να μην αγοράζουμε οτιδήποτε βρίσκεται σε μια σακούλα ή σε ένα μπετόνι χωρίς καμία σήμανση που δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μέσα. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές περιπτώσεις δηλητηριάσεων των μελισσών από μελισσοτροφές. Μάλιστα. Κύριε Αλυσανδράκη, έχουμε πάρει κάποια ερωτήματα. Η αλήθεια είναι πως δεν προλαβαίνουμε σε σημερινή εκπομπή να δώσουμε για τις απαντήσεις. Εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία. Υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα, αλήθεια είναι. Να βάλουμε μία άνω τελεία και μέσα στην εβδομάδα να τα ξαναπούμε με περισσότερο χρόνο και να δώσουμε τις απαντήσεις που περιμένει και ο κόσμος. Δώσαμε το πρώτο στίγμα της συζήτησής μας. Να επαναλάβουμε τη συζήτηση μέσα στην εβδομάδα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως και έχουμε ερωτήματα τα οποία δεν προλαβαίνουμε στη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτή την εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.